Μεταβήκαμε χθες στο μοναστήρι, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά από εντολή του Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά στην επικείμενη συνάντηση του Περιφερειάρχη, αλλά με την αντίστοιχη αρχή της νότιας περιφέρειας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπου έχουμε σαν στόχο να υπογράψουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας σε θέματα που άπτονται τις αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας. Ένα πρωτόκολλο ανάλογο με αυτό που είχε υπογράψει πριν ένα χρόνο ο Περιφερειάρχης στην Κοριτσά με τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Εκεί με τον πρόξενο του μοναστηρίου, τον Έλληνα πρόξενο, τον κύριο Καραλέκα, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Συζητήθηκαν διάφορες λεπτομέρειες όσον αφορά για την σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί, τα μέλη που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη, αλλά και τα μέλη που θα συμμετέχουν από τον αντίστοιχο φορέα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας της Νότιας Περιφέρειας. Επίσης, με τον κύριο Καραλέκα συζητήσαμε την προοπτική της μεγάλης διακρατικής άσκησης που σκοπεύουμε να κάνουμε σαν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πάλι με τη συμμετοχή των διασωστικών ομάδων, αλλά αυτή τη φορά θα είναι διακρατική, θα γίνει στις Πρέσπες και θα αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς της Ελλάδος, της δικής μας περιφέρειας, της Αλβανίας και των Σκοπίων.